χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας. Μια πόλη με δραστήριους, ενθουσιώδεις κατοίκους, εξωστρεφείς και παραγωγικούς. Δυστυχώς, όπως πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, η Καλαμάτα, παρότι βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα, είναι τόσο πολύ απομακρυσμένη και ξεχασμένη σε δέσματα δικτύων και υποδομών, σε ζητήματα εκπαίδευσης, ακόμα και σε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης. Είχα τη χαρά να επισκεφτώ το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας πριν από λίγο και να διαπιστώσω ότι παρά την πολύ καλή δουλειά που γίνεται από όλους, γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό, οι ελλείψεις είναι πολλές. Βρίσκομαι τώρα στη δημοτική αγορά και συνομιλώ με ανθρώπους που αγοράζουν, καταναλωτές, αλλά και ανθρώπους που πουλούν τα πράγματά τους στους πάγκους. Όλους, και αυτούς που πουλούν και αυτούς που αγοράζουν, τους κατατρώει η ακρίβεια. Οι μεσάζοντες, τα καρτέλ, οι υψηλές τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι παραγωγοί, αλλά όλοι αυτοί που μεσολαβούν στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάνουν καρτέλ, στείνουν τις τιμές και οδηγούν την ακρίβεια στα ύψη. Αυτά είναι τα φαινόμενα που πρέπει να πατάξουμε. Έχουμε λύσεις για αυτά. Καταθέσαμε νομοθετικές προτάσεις την προηγούμενη εβδομάδα για την πάταξη της ακρίβειας. Είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε τη ζωή του Έλληνα και της Ελληνίδας. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε και στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου να μας δώσετε την ψήφο σας. Καλή δύναμη και με την